Γεια σας παιδιά, να είμαι εδώ και σήμερα είμαστε σε ένα ακόμα βίντεο Mortal Kombat X Mobile. Όπως βλέπετε έχουμε ένα καινούριο ήρωα στην ομάδα μας, τον Shaolin Master Kung Lao. Λοιπόν, όπως βλέπετε, πάρα πολύ καλός ήρωας, τον ήθελα πάρα πολύ. Τον κέρδισα σε quest, δεν τον έχω κερδίσει σε φακελάκι, θα σας το δείξω και σε ποιο quest τον έχω κερδίσει. Ώστε να ξέρετε μήπως το προσπαθήσετε κι εσείς αυτό το quest, ώστε να το κερδίσετε κι εσείς. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε με αυτόν τον ήρωα. Λοιπόν, να σας δείξω σε ποιο quest. Ήτανε, εδώ νομίζω, στο τέταρτο tower. Όχι. Στο τρίτο. Λοιπόν, αυτό ήταν το quest που έπαιξα, quest 17, Silence the Madness, και κερδίζεις όπως βλέπετε το Shaolin Master Kung Lao. Έτσι τον κέρδισα εγώ, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα να το προσπαθήσετε. Όπως βλέπετε έχουμε ένα καινούριο φακελάκι, το οποίο δυστυχώς δεν θα προσπαθήσουμε σήμερα να το ανοίξουμε, γιατί δεν νομίζω να μας φτάσουν τα souls. Λοιπόν, όπως βλέπετε, σε λίγο καιρό θα έρθει η Vampires Melina και μας έχει ένα... και μας έχει ένα φακελάκι τώρα να το πάρουμε για να κερδίσουμε τη Μελίνα πιο γρήγορα. Έχεις 7% πιθανότητα να το κερδίσεις. Καθόλου κακό, καθόλου κακό. Να φανταστείτε ότι το Wrath Hammer από το equipment pack, έπαιξε το πρώτο equipment pack που έχω παίξει στο MKX Mobile στο δικό μου λογαριασμό. Κέρδισα το Wrath Hammer, που αν δείτε καλά, λέει ότι το Wrath Hammer equipment card 2% πιθανότητα να το κερδίσεις. Και εγώ όμως το κέρδισα με το πρώτο φακελάκι. Εγώ παίξει μόνο 2 φακελάκια equipment, κανονικά είναι πάρα πολύ λίγα για μένα. Για να δούμε τι έχει ο δικός μου, ο Kung Lao, τι φωνή. Για να δούμε, έχει ωραία πράγματα. Λοιπόν, μπορούμε να του βάλουμε διάφορα, μπορούμε να του βάλουμε αυτό, μπορούμε να του βάλουμε αυτό, μπορούμε να του βάλουμε αυτό που είναι το αγαπημένο μου, που το έχω μόνο σε 2 παίκτες. Το έχω στην Dark Empress Melina και νομίζω στον Sub-Zero. Μπορώ να κάνω και λάθος. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Victory Stances έχουμε αυτό, το κλασικό. Warming Up, το κλασικό. Κοιτάτε δηλαδή το καπέλο του. Shaolin Warrior, πολύ ωραίο. Και MKX2 Victory. Έτσι, μπράβο, κλασικός Kung Lao. Λοιπόν, πάμε να τον προσπαθήσουμε, να τον δοκιμάσουμε σαν παίκτη. Αυτή είναι η προηγούμενη ομάδα από το προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, θα βάλουμε τον Kung Lao. Ποιον άλλον, θα βάλω τον Classic Reptile και θα βάλω και τον Unstoppable Jason Voorhees. Θα του βάλω αυτού έτσι για πλάκα, να του βάλω όλα τα equipment, τα πιο basics, τα πιο ωραία μου equipment, οι πιο καλές μου equipment cards. Λοιπόν, πάμε στον Reptile. Ο διαμαντένιος Reptile, πολύ ωραίος. Δαχτυλίδι της Intel, Shao Kahn's Helmet. Βασικά όχι, θα του βάλω το Saurian Armor που είναι ακριβώς του Reptile, του Diamond μου. Και θα του βάλω το Combat Shotgun. Unstoppable Jason Voorhees. Όπως βλέπετε έχω κάνει το HUD στο X.
Ας του βάλω το Hood έτσι για πλάκα. Και το βάλουμε ζούμε και το Shuriken που πάει πλησιάζει να πάει στο X. Πάμε να παίξουμε μια battle. Λοιπόν, θα νικήσουμε. Θα παίξουμε normal. Ας βάλουμε το Reptile να ξεκινάει. Είναι δύσκολη η εχθρή, όπως βλέπετε. Για να δούμε, θα νικήσουμε με το νέο μας Kung Lao. Δεν το περιμένω ότι έχω στο quest. Έχω βάλει στο quest και να κερδίσω και τον Goro. Και έχω βάλει και για τον τέτοιον. Το Kano. Τον Πορτοκαλί κάπως. Combat, Kano. Μπορεί να κάνω και λάθος. Να δούμε αν θα τους κερδίσω. Θα το κάνω και βίντεο και εκείνο για να το δείτε. Μήπως έχουμε επιτυχία και εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο quest τώρα που είχα κάνει από... που είχα κάνει με ήρωα. Και κέρδισα τον ήρωα. Αλλά είναι αλλά πώς το λένε, είναι πολύ τέτοιο. Λίγες πιθανότητες να τον κερδίσεις, τον ήρωα που σου γράφει. Είχα παίξει όμως, θυμάμαι, και τον Reptile, τον Kragen. Και δεν τον κέρδισα, οπότε είναι το δεύτερο με ήρωα που προσπάθησα quest. Πάμε, για να δούμε. Goodbye, Mr. Kenshi. Δεν πέθανε. Ας φέρουμε το Kung Lao έτσι για πλάκα. Δεν νομίζω να μπορεί να κάνει πολλά ένας Kung Lao level 1. Έτσι, μπράβο, φάτον. Φάτον, Ερμαν. Στο μεταξύ θα μας σκοτώσει τον Kung Lao. Οπότε ας τουλάχιστον να σκοτώσει τον τέτοιον μου, τον Jason μου. Για να πάρω και μια τέτοια. Να πάρω και μια μπάρα. Όχι, όχι, Jason, κακόμοιρε Jason. Κακόμοιρε Ερμακ. Θα σε διαλύσω, Ερμακ. Έξω, Ερμακ. Κάση Κέιτζ. Από πού ξεφύτρωσες εσύ, μαγκά? Έτσι, μπράβο, έτσι. Να το, όχι το Sub-Zero, είχα βάλει στον Jason Voorhees αυτό με τον Δράκο. Ωραία, Μπαράκα, Aaron Black και Liu Kang. Νομίζω ότι είμαστε ίσες περίπου team. Θα δούμε. Τον Goro θέλω πάρα πολύ να το τύχω. Πάρα πολύ, είναι ο αγαπημένος μου, ειδικά ο Tiger Goro. Ο πιο αγαπημένος μου Goro. Θα σας το δείξω για ποιον Goro μιλάω. Μόλις τελειώσουμε το normal battle. Και τα δύο. Αυτό και άλλο ένα.
Γεια σου, Ερμακ. Καλά είσαι, Ερμακ. Με κοιτάς έτσι. Με κοιτάς έτσι. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Μπαράκα. Κοιτάτε κάτι δόντια. Και σε λίγο θα βγάλει κάτι νύχια. Εκτός και αν το σκοτώσουν. Πάμε, Jason! Σκοτώστε μου τον Jason, ρε! Σκότω το μου! Το θέλω να μου το σκοτώσεις! Σε προκαλώ να μου σκοτώσεις τον Jason! Ας τον αφήσουμε λίγα για να τον σκοτώσει τον Jason! Σε αφήνω κιόλας να τον σκοτώσεις! Ας πάμε με το reptile. Τοχοχο, και ήμουν τόσο κοντά να κάνω και τα δύο x-ray. Your skills are lurking. Έτσι, μπράβο reptile. Δείξε μας τις μασχάλες σου. Πάμε και στην τελευταία battle. Normal. Και μετά θα δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, έχουμε Thunder God Raiden, Classic Sonya Blade και Assassin's Jade. Τουλάχιστον είναι level 4 η Assassin's Jade. Ευτυχώς. Είναι η αγαπημένη μου από κορίτσια. Δεν την έχω. Θέλω πάρα πολύ να πάρω. Γιατί κάνει τέτοια. Κάθε φορά που κάνεις μια special, αυτή έχει 25-50% πιθανότητα να την αποφύγει οποιαδήποτε special attack. Δεν ξέρω, για X-Ray δεν νομίζω, για special σίγουρα. Για πρώτη και δεύτερη μπάρα. Εντάξει, όμως τη θέλω πάρα πολύ. Και αν την κάνεις αυτή και level 50-60, αν την κάνεις το X, θα είναι γαμάτη. Thunder God! Νάτι Jade! Level 4! Εδώ περίμενα θα σε level 4 Jade! Μ' απογοήτευσες Jade! Γιατί να έχεις τη Jade κι αν έχεις... Νάτι αποφεύγει! Σόνια! Έτσι, μπράβο! Ήδη και κίνηση X-Ray του Reptile! Thank you.
Σκότωσέ το μου. Σε προκαλώ να μου σκοτώσει τον Jason, έλα. Σκότωσέ το μου. Αφού ξέρω ότι το θες, σκότωσέ το μου. Θα σε σκοτώσω. Σκότωσέ το μου, σε προκαλώ να μου το σκοτώσει. Έλα, σκότωσέ μου τον Jason. Σκότωσέ μου τον Jason. Σκότωσέ μου τον Jason να πάρω μια μπάρα να σου κάνω X-ray. Έτσι για την πλάκα μας. Σκότωσέ μου τον Jason. Έτσι, μπράβο, έτσι. Πάρε τώρα το X-ray στη μούρη. Πάμε. Έξω, Jade, έφυγες. Παιδιά, αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο από μένα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μας. Αστειεύουμε, δεν τελειώνει εδώ πέρα το βίντεο. Λοιπόν. Για να σας δείξω τον κόρο τον οποίο θέλω και μακάρι να τον πάρω. Ω, Sword. Ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν περιμένα να πάρω. Για να σας δείξω τον κόρο τον οποίο θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω βάλει στο quest για να πάρω έναν κόρο. Το 4 νομίζω είναι ο Tower 4. Λοιπόν, ο κόρο ο οποίος θέλω να πάρω είναι αυτός. Ο οποίος έχω βάλει να πάρω είναι ο Tigral Fury. Και νομίζω είπα στο βίντεο Tiger. Άστε το. Tigra. Τον θέλω πάρα μα πάρα πολύ, γιατί έχω ήδη την πρώτη. Αυτό το έχω. Και έχω και tons πολλά. Και κοιτάτε τι έχει. Για victory stances. Μία victory. Δύο victory. Τρία victory. Τέσσερα victory και το αγαπημένο μου. Και για τον όσον αφορά τον Kano, το quest που έχω βάλει με τον Kano, να σας δείξω ποιον Kano θέλω. Λοιπόν, δεν τον έχει εδώ. Λογικά θα τον έχει κάπου στο store. Έχω βάλει, να σας δείξω ποιον Kano. Πάμε λίγο πιο πίσω. Έχω βάλει για τον... Να το, Commando Kano. Και αυτός ιδιαίτερα πάρα πολύ popular character. Τώρα εδώ πέρα είναι ένα καλό μέρος για να τελειώσω το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μας. Αν θέλετε φυσικά. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Τα λέμε. Γεια σας.